Καλά τηλενηφικητές, πάρτε τώρα μέτρα να ανοίξουν οι σχολές. Σήμερα η πλειοψηφία των Δημοτικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε μια δραστηριότητα που θα αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα. Κλιμακώνουμε όλη αυτή την πάλη που έχει αναπτυχθεί μέσα στους φοιτητικούς μας συλλόγους από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε πως θα έρθει ένα νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο, από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως 30 εκατομμύρια, ένα ποσό που θα μπορούσε άνετα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που είναι μάλιστα πάρα πολύ μεγάλες και αφορούν την εξεταστική μας, αφορούν τις σπουδές μας. Ένα τέτοιο ποσό επιλέγει η κυβέρνηση σε πραγματικά μια περίοδο που οι φοιτητές είναι μακριά από το ζωτικό τους χώρο, μακριά από τα πανεπιστήμια, να το δώσει σε δυνάμεις καταστολής, να το δώσει για να έχουν τα πανεπιστήμια μας την επόμενη μέρα όχι καθηγητές, αλλά αστυνομικούς στις πύλες του πανεπιστημίου. Είναι ξεκάθαρο το ότι οι κινητοποίησεις από τη σημερινή θα πρέπει να μας κοπηθούν, θα πρέπει να ενταθεί η αντιπαράταση με την κυβέρνηση και με όλους τους εκπροσώπους στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν είναι το μέλλον μας που φυλάσσουν, σίγουρα είναι οι καθηγητές, σίγουρα είναι ένα βάθος των σπουδών μας, σίγουρα είναι το πτυχίο να είναι μοναδική προϋπόθεση για να βγούμε εργασία.